Φάουλ με Κοντοχρήστο. Πολύ καλό. Δυσκολεύεται αρκετά να διώξει ο Θεοδωρόπουλος. Πρώτη ουσιαστικά σοβαρή στιγμή στο έκτο λεπτό για την ΑΕΛ από το έξυπνο φάουλ του Κοντοχρήστου. Στη Λάρισα βασικός είναι ο Ξενοδόχοφ. Λάθος που γίνεται στο γύρισμα προς τα πίσω. Ήταν πέναλτι οι φίλοι της Λάρισας. Με τη μία το σούτ για να ευνηδιάσει τον Θεοδωρόπουλο. Έχει βάλει το χέρι ο Αλόκο στην πλάτη του Μπόγιοβιτς. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα το πόσο ισχυρό είναι το σπρόξιμο. Από εδώ δεν μπορώ να το ξέρω. Ότι υπάρχει επαφή είναι δεδομένο. Ο Λαμπρόπουλος χάνει καθαρά από τον Μουκάμ. Τρεις παίκτες του Αστέρα στην μπάλα. Ο Κουρμπέλης δεν κάνει κάτι πολύ σίγουρο. Τσοκάνης όμως με τον Δημούτσο. Έρχεται και ο Μουκάμ. Τσοκάνης τσιμπάει την μπάλα. Θέλει να γυρίσει όντως. Καβουσάκης σταθερά. Αλλά είναι πάντα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος που τώρα έχει μπάλα. Αστερεί λίγο. Κρατάει. Έχει τον Κουρμπέλη σίγουρη επιλογή. Ανεβάζει τον Γιαννούλη. Γιαννούλης θέλει να σουτάρει. Το κάνει πολύ καλό. Δοκάρι και μέσα. Σκοράρει ο Γιαννούλης στο 18-0-1 ο Αστέρας. Ένα μήνα αφού έκλεισε τα 28. Ιδού το πολύ καλό τελείωμα του Γιαννούλη. Καβουσάκης άργησε να πέσει και πάλι όμως νομίζω ότι με δοκάρι και μέσα στην άλλη πλευρά θα ήταν πολύ δύσκολο να αντιδράσει. Γέμισμα για τον Πάτο αρκετά καλό, ο οποίος στο μεταξύ γύρισε και δεν είναι offside εδώ. Πάτο ο οποίος πέφτει κάτω, παίρνει καθαρά την μπάλα ο Σανκαρέ σύμφωνα με τον Φωτιάδη. Πάντως αυτό που μπορώ να πω εγώ από εδώ, σίγουρα θα μας το επιβεβαιώσει εσύ, είναι ότι ζητάει από τους παίκτες να παίζουν λίγο πιο ψηλά από ό,τι είναι ως τώρα. Εκεί που θέλουν οι περισσότεροι προπονητές να τοποθετείται η γραμμή της αμυνάς τους. Παλιά Ουρτάδο, διαγώνια έξυπνη, εξαιρετική. Μασούρας βγάζει σέντρα, πάρα πολύ καλή κεφαλιά έξω. Χαμένη ευκαιρία από τον Μπόγιοβιτς. Με μία διοργάνωση λιγότερη στην μασχάλη που λένε, με ένα καρπούζι λιγότερο, μπορεί να επικεντρωθεί στους ελληνικούς στόχους. Μπόγιοβιτς πάει μόνο στον Μπόγιοβιτς, το αφήνει χώρο, σουτάρει. Εύκολη δουλειά τελικά για Θεοδωρόπουλο. Ο Ουρτάδο, ωραία παλιά, Αναστασόπουλος, ο οποίος παίζει και δεξιά, όχι μόνο κεντρικά. Βγάζει έξυπνα για τον Πουντόπουλο, πολύ ωραία παλιά, γυρίζει ο Πουντόπουλος. Κόρνερο, Αλόκο. Κοντοχρήστος στο φάουλ, στο 44. Νωρίτερα από εκεί είχε απειλήσει. Και τώρα το ίδιο θέλει να κάνει, πηγαίνει απευθείας. Out, δεν τη βρήκε ο Θεοδωρόπουλος. Πολύ γρήγορα Λαμπρόπουλος. Ο Πουντόπουλος εγκλίνει, κάνει τρίπλα. Γεμίζει κεφαλιά, Μπόγιοβιτς. Θεοδωρόπουλος ήταν εκεί που πήγε η μπάλα, στο 51. Ανοίγει το κοντρόλ πολύ τώρα. 22χρονος, αρκετά ταλαντούχος. Κάθε την παλιά καταπληκτική. Ευκαιρία με τον Ουρτάδο, ευκαιρία χαμένη με τον Μαρουκάκη, όχι με τον Ουρτάδο. Μόλις μπήκε στο μάτσο Μαρουκάκης. Αλλά πολύ ωραία παλιά του Χαμτανίου, συγγνώμη Κωστά, ναι, ναι. Στον Μουκάμ. Συνεχίσουμε σε λίγο την κουβέντα μας περί Αναστασόπουλου. Παπαδόπουλος, Φούντας, Φούντας ένας με έναν. Σουτάρει ο Φούντας φιλοκρεμαστά, έξω ευκαιρία για τον Αστέρα μετά από ώρα. Αλλά η δουλειά που κάνει ο Αναστασόπουλος είναι εξίσου πολύτιμη. Έτσι. Πραγματικά. Ο Χαμτανί κλέβει, Παπαδόπουλος, ανοιχτό γήπεδο. Φούντας, φάτσα με το 0-2. Πλασάρι, διώχνει ο Καβουσάκης. Ξανά Φούντας, 0-2. Στο 64, 0-2. Παπαδόπουλος, Φούντας. Πρώτη απάντηση από τον Καβουσάκη. Δεύτερη απάντηση όμως έρχεται από την πλευρά του Φούντα, ο οποίος μπήκε για να παίξει αριστερά και να εκμεταλλευτεί αυτές τις φάσεις. Ζήτησε φάουλ ο Λαμπρόπουλος, τίποτα είπε ο Φωτιάδης, έκλεψε ο Χαμτανί. Παπαδόπουλος, one touch ball, με τη μία δηλαδή στον Φούντα. Και αυτός τελείωσε σε δύο χρόνους. Χαμτανί. Αλλάζει ωραία για τον Τσοκάνη. Ανοιχτό γήπεδο για τον μέσο του Αστέρα. Πάει μόνο στο Τσοκάνη, έχει σουτ, του το δίνουνε, το επιχειρεί, αστοχή. Φάουλ για τους Αρκάδες. Πλασαριστά, μόνο του Μουκάμ. Σουτάρει με άνεση. Κόρνερ. Βρήκε την μπάλα λίγο ο Μασούρας και ο Μπόγιοβιτς. Ένας εκ των δύο και την έστειλε κόρνερ. Αλλιώς θα πας με 1-2 και αλλιώς θα πας με 0-2 στην Τρίπολη. Αναστασόπουλος στα κουνάκι. Γιαννούλης. Ζητάνε παράβαση οι γηπεδούχοι. Σουτ του Κοντοχρήστου. Στο κόρνερ ήταν Κουτσιανικούλη νωρίτερα και όχι ο Κοντοχρήστος. Αυτή είναι η φάση για το χέρι του Γιαννούλη. Ο Δημούτσος και αυτός ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο. Έγινε αλλαγή με το ξεκίνημα δευτερού μέρους. Παπαδόπουλος προλαβαίνει και τσιμπάει την μπάλα στον Μουκάμ. Φάτσα με το 0-3 ο Αστέρας. Ο Μουκάμ 0-3. Η οξυδέρκεια του Παπαδόπουλου που του έγινε foul man, αλλά πρόλαβε τελικά να πετάξει την μπάλα στον Μουκάμ. Και ένα πολύ ωραίο τελείωμα από τον παίκτη του Αστέρα Τρίπολης. 0-3. Ανδρέας Ερεβέτας, Κώστας Γιαλιτάκης θα έχουν το λόγο ευθύς αμέσως. Χειραψία των δύο προπονητών.